δόξον τους ευσεβεί. Κύριε σώσον τους ευσεβεί. Σώσον τους ευσεβεί. Κύριε σώσον τους ευσεβείς, ναι τους ευσεβείς. Επάκουσον ημών. Χριστοδούλου του Μακαριωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Πρόσχομαι. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Σοφία. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Πέντες ημέρες εκείνες αναχθέντες από τις Πάφου υπέρ των Παύλων ήλθον εις πέργην της Παμφιλίας, Ιωάννης δε αποχωρήσας απ' αυτόν υπέστρεψεν εις Ιεροσόλυμα. Αυτοί δε διελθόντες από τις πέργης παρεγένοντο εις Αντιόχιαν της Πισιδίας και εισελθόντες εις την συναγωγήν τη ημέρα των Σαββάτων εκάθισαν. Μετά δε την ανάγνωση του νόμου και των προφητών απέστειλαν οι αρχισυνάγωγοι προς αυτούς λέγοντες, άντρες αδελφοί, η έστι λόγος εν ημίν παρακλήσεως προς τον λαόν, λέγεται, Αναστάς δε Παύλος
και κατά σύσας τη χειρή είπεν, άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών, ακούσατε. Ο Θεός του λαού τούτου Ισραήλ εξελέξατο τους πατέρας ημών και των λαών ύψωσεν εν την παρικία εν γη Αιγύπτο και με τα βραχίων ως υψηλού εξήγαγεν αυτούς εξ αυτής και ως 40 ετή χρόνων ετροφοφόρησεν αυτούς εν τη ερήμο και καθελών έθνη 7 εν γη Χαναάν κατεκληροδότησεν αυτής την γη αυτών και μετά ταύτα ως έτεση 450 έδωκε Κρητάς έως Σαμουήλ του προφήτου κακήθεν ιτήσαν το βασιλέα και έδωκεν αυτής ο Θεός τον Σαούλ ιών Κις άνδρα εκ φυλής Βενιαμίν έτη 40 και μεταστήσας αυτόν ήγηρεν αυτής τον Δαβίδ εις βασιλέα ο και είπε μαρτυρήσας εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδίαν μου ως ποιήσει πάντα τα θελήματά μου. Τούτου ο Θεός από τους σπέρματος κατ' επαγγελίαν ήγηρε το Ισραήλ σωτήρα Ιησούν προκηρύξαντος Ιωάννου προπροσώπου της εισόδου αυτού βάπτισμα μετανοία Oh.
σου οικοδομηθήσετε. Κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς στους οφθαλμούς και θεασάμενος ότι πολλής όχλος έρχεται προς Αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον, «Πόθε να αγοράσομε να άρτους ή να φάγω συνούτη, τούτο δε έλεγε πειράζον Αυτόν, αυτός γαρίδι τι εμελεπίν». Απεκρίθη αυτό Φίλιππος, 200 δυναρίων άρτη ου καρκούς είναι αυτής, είναι αέκαστος αυτόν βραχή τη λάβει. Λέγει αυτό εις εκ των μαθητών αυτού, Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου. Έστι παιδάριον εν όδε, ως έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια, αλλά ταύτα τι εστίνει στο σού τους. Είπε δε ο Ιησούς, ποιήσατε τους ανθρώπους αναπεσίν. Ειν δε χόρτος πολλής εν το τόπο, ανέπεσονουν οι άνδρες των αριθμών ως οι 500. Έλαβε δε τους άρτους ο Ιησούς και ευχαριστή σας διέδωκε τις μαθητές. Οι δε μαθητέ της ανακειμένης, ομοίως και εκ των ψαρίων όσων ήθελον. Ως δεν επλήστησαν, λέγει τις μαθητές αυτού, συναγάγεται τα περισσεύσαντα κλάσματα, ή να μύτη απόλυτε. Συνηγαγωνούν και γέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κριθίνων, αεπερίσευσε της βευροκόσιν. Ιουν άνθρωποι, ειδώντες ο επίσε σημείων ο Ιησούς, έλεγον ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφήτη. Ο ερχόμενος εις τον κόσμο, ειρήνησι το ευαγγελιζομένο.
ευχόμεθα πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομένων. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Χριστοδούλου και υπεσπάσεις της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατοικούμενοι το Κύριο, οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δε ηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελεήσον αντιλαβούν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χαρίτη. Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάς ημών, το Κύριο κλείνατε. Ίνα και αυτή συνημήν δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μη της των κατοικουμένων, όσοι πίστη, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη σοφία. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι εσύ δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων θεσσαλικές επιθυμίες κύρανες, προσέρχεστη προσεγγίση του Κύριου Ιησού Βασιλεύ της δόξης, που γάρνει απανείς ημέρα και κουβέρνουν και αυτές τις αγωνίες δόξης, όπως τον πνάτο του και μέτρη πρόσωπη την ανθρωπία του, πατρέπτος και δανειώτος για τους άνθρωπους και αρχιερεύσαν με κρεμάτησης, και της δημιουργής τάφης και ρεμάτου θυσίας την ιερουργία παρέδοντος κοινές δεσπότης του απάτου, σκάρμονος Κύριε Θεός ο δεσπότης του Ευρανία και Λευκία, Βασιλεύσου Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Ρεγγύης Αναπομπλούς, εκείνης ο Πορτομόναν, αλλά αξίωσαν προς ενευθύνες, υπό το μάρτυρο και αξίωσαν τα δρατά.
Σιγαριό προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδηγόμενος Χριστέ ο Θεός. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρκος μου επί και το Παναγίου και αγαθό και ο Θεός του Πνεύμα την ηλικία η Κύριση της αιώνας των αιώνων. Τα χερουβήμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζώνη ο Τριάδητον της Άγια του Υιού προσάγοντες πάσα την ηλικία την αποθώματα μέρη
Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοτομούντων των Λόγων της Αληθείας, Βαρθολομαίου του Οικουμενικού Πατριάρχου, Πέτρου Αλεξανδρίας, Ιγνατίου Αντιοχίας, Αλεξίου Μόσχας, Παύλου Βελιγραδίου, Θεοκτήστου Βουκουρεστίου, Μαξίμου Σόφιας, Ηλιού Γεωργίας, Χρυσοστόμου Κύπρου, Σάβα Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννου Νικολάου Πρέσοβ, των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, των Συλλειτουργούντων και Συμπροσευχομένων ημίν αδελφών Αρχιερέων, Βασιλείου Ευθυμίου και Μελίτονος, των Συλλειτουργούντων και Συμπροσευχομένων ημίν αδελφών Ιερέων και Διακόνων, των Συγκροτούντων, το παρόν τούτο ιερατικών συνέδριων της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
του ευσεβούς ημών έθνους, του φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων υπαρεπιδημούντων, εν τη καθημάστε ως όστο αρχιεπισκοπή, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν στενοχωρία, θλίψη, δοκιμασία, ανάγκη και ανεργία όντων, και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης σου μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον μακαρία τη λήξη γενωμένων, αηδήμων προκατόχων ημών αρχιεπισκόπων, νεοφύτου Μισαήλ, Θεοφύλου Προκοπίου Γερμανού, Προκοπίου Θεοκλήτου Μελετίου Χρυσοστόμου, Χρυσάνθου Δαμασκηνού Σπυρίδωνος Δωροθέου, Θεοκλήτου Ιακώβου Χρυσοστόμου, Ιερωνήμου και Σεραφείμ. Των μακαρίων και αηδημών κτητόρων και ανακαινιστών, πασών των Αγίων του Θεού, εκκλησιών και μονών, πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, αημνίστων πατέων γονέων, αδελφών συζύγων τέκνων διδασκάλων, αναδόχων και οικείων ημών εν τη πίστη, των εις Κύριον μεταστάντων αδελφών πρεσβυτέρων, διακόνων, των υπηρετησάντων και διακονισάντων, εν τη καθημάς Αγιωτάτη Αρχιεπισκοπή. Και όν τα ονόματα εμνημόνα εύσαμεν, εν τη Θεία και Ιερά ημών προθέση, ζώντων τε και κοιμημένων, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης, ιεροσύνης και διακονίας ημών, ο Άγγελος εγώ τα μοίρα πίστην της υπάρχει αρμόδια. Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο. Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
αρτουρίστηνε ημάς αποφάσεις λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άσκουν, Κύριε. Συγνώμην και άφησιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη είναι το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άσκουν, Κύριε. Στον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Επέσχυνα ειρηνικά και καλήν απολαγίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δια των νυκτυρμών του μοναγενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν η πάση εν το πνεύμα σου. Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν ομονία. Ομολογήσουμε. Αγαπήσωσε, Κύριε, εις Χριστούς, Κύριος στερεώμα μου και καταφύγη μου. Στο στήρας εν σοφία πρόσκομεν. Όλοι μαζί. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώσι προσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μεταπάντων ημών. Τας καρδίας έχομεν προς τον Κύριο, ευχαριστήσομεν το Κύριο. Κατάληπτος Αΐωνος Αύτωσον, Συ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Συ εκτιμιώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραμεσώντας ανέστας πάλι. Και ο καπές της πάντα πυρώνεως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν Σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εν Συ και το μονογενής Σου Υιό και το Πνεύμα Σου το Αγίο, υπέρ πάντων όν εισμεν και όν οικείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτισιν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια πτερωτά. Των επινίκιων ήμουν άδοντα, βότα και κραγόζα και λέγοντα. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος, Άγιος Κύριος, Άγιος και παράγιος και παράγιος τον κόσμο, και τον Υιό σου, τον και πάσαν την υπερημών οικονομία ποιόσα, την νυχτή παραδείγματο των άλλων, εαυτόν παραδείγματο υπέρ της δικός μου ζωής, τα βονάρτα της Αγίας Αυτού και Αρχάων της Καλήθης και εδώ και της Αγίης από μαθητές και από στόλες ημών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστι το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεση αμαρτίων. Αυτού πάντες τούτο έστι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτίων. Της δεξιών καθέδρας,
της Δευτέρας και ένδοξου πάλιν παρουσίας. Τασά εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Ο Θεός ελάστηκε με το όνομα του Γεμισό, με τους κορδές και τα κουτατρία και παρακαλούμεν σε και δεόμαθα και εκετεύομεν κατάπεμψον του Πνεύμος το Άγιον εφημάς και επί τα προκλήματα του Θεός και πίσον των ενάρτων του των τίμιων σώμα του Χριστού του Σόγια Παύλου το βέντο ποτηρίο του των τίμιων πνεύμα του Χριστού με τα βαλών το πνεύμα της του Αγίου. Αμήν. 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 Πώς τη γενέστη και τα λαμβάνησες της βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσεύη εις κρυμά εις κατά. Πατώρων, Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Κυρίων, Αγγελιστών, Κύματος Πνεύματος, Κύριο Πίστον, Αθένας σώζε τους αμεγαλύνοντας. Εξαιρετός της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Αξίων εστίλος αλήθος μακαρίζησε την Δημήτρης Πασχάλη, Επιφανείου Γερμανάβου Γεωργίου Ιδωτή και Βαρνάβα των Αρχιερέων Χριστοδούλου και Χριστοδούλου των Γερμανάβου Σταύρα Μεσδιακάσου και Ανησίου Χριστοφόρου Μητροφάνους και Ανησίου και Κερασίου και Ανάπαστα από τους όμορφους και το φως του προσώπου μας επισκοπής ο Παναγιώτης των Παναγιώτης των Παναγιώτης των Παναγιώτης των Παναγιώτης των Παναγιώτης των Πάντως του Παντού και του στρατοπέδου των δώσα αυτής Κύριε, ειρήνη πόντο βασικά, είναι και εμείς, εν την αλήνα αυτόν ήρεμο και εσύ και ο οποίον διάβουμε βάση ευσεβία και ζευνότητη. Λίγη στην τυχία της πόλης, πάθος και παρικτού και πάσης πόλης και 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 πόλης. Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας. Εν πρώτη μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοδούλου όν χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη σώμ εν τιμών υγειά μακροημερεύοντα ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Ελέησον. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, Πέτρου Αλεξανδρίας, Ιγνατίου Αντιοχίας, Αλεξίου Μόσχας, Παύλου Βελιγραδίου και Πάσης Σερβίας, Θεοκτήστου Βουκουρεστίου και Πάσης Ρουμανίας, Μαξίμου Σόφιας και Πάσης Βουλγαρίας, Ηλιού Γεωργίας, Χρυσοστόμου Κύπρου, Σάβα Βαρσοβίας και Πάσης Πολωνίας,
Αναστασίου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας, Νικολάου Πρέσοβ, των Αγιωτάτων Ορθοδόξων, Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, Χριστοδούλου, του Μακαριωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου, Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του και προσκομίζοντος τα τίμια και Άγια Δωρατάφτα, Κυρίω του Θεό ημών, υπέρ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, σωτηρίας δε και αντιλήψεως του περιεστώτος λαού και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πάσων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Μετά του Πνεύματος του. Πάντων των Αγίων ημών εύσαντες, έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Πέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων, τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρων αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Υπέρ του Ρίστινε ημάς, από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήνους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας, ακατακρίτως, τορμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγειν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίευεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφάλα σημών το Κυρίο κλείνομε. Παρηθείτε η κτιρμή στη φιλανθρωπία του μονογενού σου ημεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγια της Αγίης. 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 Της
αισθήματα ανίποτης χαράς και πνευματικής ευφροσύνης, δοξολογίαν, ένων και ευχαριστίαν αναπέμπομαι το εν τριάδι αληθινό Θεό, ο οποίος κατηξίωσε άπαντα ημάς, ή να συνέλθομεν επί το αυτό, εν συνεδρίο, διεμπνευσμένη προτάση και πρωτοβουλία και σκέψη του μακαριωτάτου πατρός και ποιμενάρχου ημών, Κυρίου Κυρίου Χριστοδούλου. Και να μετάσχομεν σήμερον της κοινής λατρευτικής συνάξεως, της οποίας προείσταται ευλογών και αγιάζων άπαντα ημάς, ως επτός ποιμενάρχης και επίσκοπος ημών, την παρουσία του σεπτού και σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Επισκόπου της Θεοσός του Ταύτης Μητροπόλεως Πειραιός, ως ορατή παρουσία του ζώντος Κυρίου μας και ως ιστάμενος εις τύπων και τόκων αυτού, εγγυόμενος την ενότητα του σώματος της Εκκλησίας και δίδοντάς μας την δυνατότητα να κοινωνούμε εν το αυτό πνεύματι και εν μια καρδία ως αδελφοί και συμπρεσβύτεροι του μυστηρίου της ζωής, αλλά και των αγωνιών και οραματισμών του για μια Εκκλησία που ανταποκρίνεται στις ποικίλες σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι κεν έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστείλε τεθραυσμένους εν αφέσιν, κηρύξε εναντίον Κυρίου δεκτών. Το μεγαλείο του ιερατικού λειτουργήματος, μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, το απόγειο του ιερατικού δράματος, ο πλατισμός της φλεγωμένης ιερατικής καρδίας, αποτυπώνεται στο προαναφερθέν απόσπασμα του προφήτου Ισαΐου. Ο ιερέας, ως φορέας της χάριτος και οικονόμος των θείων μυστηρίων, είναι και ο καταναλογίαν Μεσσίας κάθε ανθρωπίνης υπάρξεως που ποθεί την επανασύνδεσή της με το Δημιουργό Θεό. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ου μόνον ανέμενεν προς Αυτόν ελθύν τους κάμνοντας, αλλά και Αυτός προς εκείνους υπήγετο, δύο τα μέγιστα αυτής κομίζων αγαθά, εν μεν της βασιλείας το Ευαγγέλιον, έτερον δε την των πάντων νοσημάτων διόρθωσιν. Και ο λειτουργός της ιεροσύνης είναι εν σμικρύνση ένας Χριστός Κυρίου και χρηματισμένος τη διακονία του μυστηρίου της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου. Ανεπιφύλακτα μπορεί κανείς μέσα από τη μελέτη των ιερών κειμένων να συμπεράνει πως η παρουσία της ιεροσύνης στη ζωή του ανθρώπου και του κόσμου απεικονίζει το μεγαλειώδες και χριστομίμητο δράμα της ιερατικής ζωής. Είναι ευνόητο πόσο καλόν ημάς Θεός είναι Αυτός, ο οποίος έχει την αυθεντική και μεγαλειώδη δυνατότητα να καλεί και ταυτόχρονα να αποστέλει τους κλητούς Του. Κλίση και αποδοχή δημιουργούν μια διαθήκη, δηλαδή σύναψη συμφωνίας, η οποία προδιαγράφει το σκοπό της κλίσεως που συνήθως ταυτίζεται με μια μεγάλη αποστολή. Η ιεροσύνη είναι λοιπόν έργο κλητών Θεού που αναλαμβάνουν την διακονία της καταλλαγής.
Πρόκειται για μία μίμηση του έργου του Κυρίου που θυσιάστηκε ίνα τους εχθροδός προς αυτόν διακειμένους εαυτό καταλάξει και ποιήσει λαών περιούσιων. Ίνα τα πρόβατα κτίσιτε ταύτα άτο Πέτρο και της μετεκίνου ενεχείρισεν. Ο προορισμός μεγάλος και ο σκοπός της κλίσεως Άγιος, να αναλάβει ο καθένας μας την πνευματική και ποιμαντική καθοδήγηση ψυχών και να κάνει πραγματικότητα της ζωής του λαού του Θεού όλες τις θεανδρικές αρετές, πίστη, προσευχή, νηστεία, αγάπη, πραότητα, υπομονή, ταπείνωση. Και ο φιλάνθρωπος Θεός δεν εκλέγει αγγέλους για μια τόσο αγιοποιώ διακονία. Αγγέλους ή την γην υπούντες, τα εν ουρανείς διοικήν επετράπησαν και εξουσίαν έλαβον, ειν ούτε αγγέλης, ούτε αρχαγγέλης εδώ και έποτε ο Θεός. Ο κλητός διάκονος της εν Χριστώ σωτηρίας είναι ο τύπος των πιστών, εν λόγο, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Ο ιερεύς είναι η ενσάρκωση της πατρικής αγάπης, της πατρικής ασφάλειας, της πατρικής συγνώμης, της πατρικής στοργής, της πατρικής δωρεάς. Φυσικά, όλη αυτή η διεργασία της ψυχής, κατά την οποία το πνεύμα δια της ιεροσύνης απεργάζεται την σωτηρία, είναι επώδυνη και εργώδης. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, «Ου πάντων και των απλώς ιερέων, αλλά και των εν πνεύματι ταπεινώσεως ιερουργούντων το Ευαγγέλιον και εν αμέμ το βίο πολιτευωμένων, των εαυτούς πρώτερων το Κυρίο παραστησάντων και θυσίαν τελείαν, αγίαν, ευάρεστον, την καθαράν αυτόν λατρείαν εν το ναό του εαυτόν σώματος, τον εν ταπεινώσι τελεία, νυκτός και ημέρα μετανοούντων και πενθούντων και μεταδακρύων, ου μόνον περί αυτών δεωμένων, αλλά και υπέρ της εμπιστευτήσεις αυτής πείμνης και υπέρ πασών των εν το κόσμο Αγίων Εκκλησιών του Θεού, των μηδέν πλέον της αναγκαίας τροφής καταχρωμένων, αλλά καθώς γέγραπτε εν πνεύματι περιπατούντων και επιθυμιών μη επιτελούντων σαρκός. Συνέχεια της ιερής, αμόμητης και συνάμα ασύγκριτης διακονίας του Χριστού αποτελεί το ιερατικό αξίωμα. Ως της θέλει πρώτος είναι, έστω πάντων έσχατος και πάντων διάκονος. Αυτή η προσφορά διακονίας είναι η σώζουσα ιδιότητα που εισάγει στη δοξασμένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στη λατρευτική δόμηση των διακονιών, εκτός της παροχής της Θείας Χάριτος δια των μυστηρίων, συνυπάρχει και η διακονία του Λόγου. Και ενώ η διακονία του Λόγου είναι ουσιαστικά μια μεταπράτηση των θείων αληθιών και εκ νέου προσφορά τους, η ίδια πάντοτε Θεία Αλήθεια, εγκρυπτωμένη κάτω από διαφορετικό αναεποχή εξωτερικό περίβλημα, έρχεται να ζωοποιήσει τον άνθρωπο. Παράλληλα, η πνευματική, η ποιμαντική εποπτεία δεν αφορά μόνο στα ζητήματα ευταξίας και ιεροπρεπούς τελέσεως των ιερών δρομένων, εκτείνεται στην επαγρύπνηση για επελάσεις ποικιλονίμων λιμεώνων του της λογικής πείμνης του Χριστού, όπως η αιρετική, η σχισματική, οι ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, πλανώντες και πλανόμενοι.
Κατ' εξοχήν όμως η ποιμαντική διακονία επιβάλλει μέθεξη στα απλά και καθημερινά βιωτικά προβλήματα του συγχρόνου ανθρώπου, εκασταχού της γης, όπως η πείνα, η ανισότητα και η κοινωνική αδικία, τα ναρκωτικά, η διαφθορά, η αναισθητότητα, η μοναξιά, προβλήματα που προκαλούν ανάσχεση στο δόλυχο της σωτηρίας και αναστέλουν κάθε καλοπροαίρετη υψοποιό προσπάθεια. Πάντοτε όμως κάθε ιερατική προσπάθεια να μεταβάλλονται οι δυσκολίες σε ευκαιρίες θα βρίσκει τη δικαίωσή της στο λειτουργικό και λατρευτικό πλαίσιο. Ο επιχειρούμενος ενίοτε αποχρωματισμός της προσφοράς στο σύγχρονο άνθρωπο από το λειτουργικό, ευχαριστιακό, λατρευτικό προσανατολισμό της Εκκλησίας την αφυδατώνει από τους ζωτικούς χυμούς της χάριτος, την υποβιβάζει σε μια απλή υπηρεσία κοινωνικής προνοίας και ευποιίας χωρίς ελπίδα και νόημα. Μακαριότατε και πολυσέβαστε Πάτερ και Δέσποτα, σεβασμιότατε Ποιμενάρχα της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, σεβασμιότατη Θεοφιλέστατε αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργοί, η ιεροσύνη φανερώνεται σήμερα ως αποκλειστικό, ποιμαντικό, αγιαστικό, διδακτικό, εξυλαστικό, ψυχοθεραπευτικό αξίωμα. Η ανάδειξη μιας τέτοιας αξίας στην ανθρώπινη ζωή απαιτεί αγιότητα, σεμνότητα, σύνεση και αρετή και επιπλέον να στοχεύει στο κέντρο της ζωής των ανθρώπων, να συμμετέχει ολόψυχα σε χαρές, σε λύπες και σε συναισθήματα που ξεπερνούν και κατανικούν κάθε εγωκεντρικότητα. Και οι πρεσβύτεροι δε, εύσπλαχνοι, εις πάντας ελεήμονες, επιστρέφονται στα αποπεπλανημένα, επισκεπτόμενοι πάντας ασθενείς, μη αμελούντες χείρας ή ορφανού ή πένιτος, αλλά προνοούντες αΐ του καλού ενώπιον Θεού και ανθρώπου, απεχόμενοι πάσης οργής, προσωποληψίας, κρίσεως αδίκου, μακράν απέχοντες πάσης φιλαργυρίας, μη ταχαίως πιστεύοντες κατάτινος, μη απότομοι εν κρίση, ειδότες ότι πάντες εσμέν οφειλέται αμαρτίας, ιούν δεόμεθα του Κυρίου, ή να ημίν αφή, οφείλομεν και εμείς αφιένε. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν, εις ακουστήσει μήποτε παραριόμεν, διότι πολλοίες μεν οι λέγοντες, ολίγοι δε οι ποιούντες. Αλλούν των λόγων του Θεού ουδείς όφειλε νοθεύειν δια την ιδίαν αμέλειαν, αλλά ομολογήν μεν την εαυτού ασθένειαν, μη αποκρύπτην δε την του Θεού αλήθειαν, ή να μη υπόδικη γενόμεθα μετά της των εντολών παραβάσεως και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως. Ο Θεός μου τη σάρκα και
μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.